Ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί στις 15 Φλεβάρου του 2023 για να πάμε στη Βαρκελόνη. Πολύ νωρίς βασικά. Είχα βάλει ξυπνητήρι στις 4 γιατί θα ερχόταν το ταξί σπίτι μου στην Αθήνα κατά τις 5 για να πάμε να φορτώσουμε τον αδερφό μου και να φύγουμε για το αεροδρόμιο. Εκεί είχαμε ραντεβού με τον αντιπρόσωπο του ταξιδιωτικού γραφείου που οργάνωσε την εκδρομή. Στις 6 και 4 το πρωί. Εμείς φτάσαμε στις 6 παρατέταρτο. Κάναμε ένα τσιγάρο και μπήκαμε μέσα γιατί είχε λίγο κρύο. Εγώ, από τον ενθουσιασμό μου, είχα κοιμηθεί όλες και όλες 3 ώρες. Ήδη σερνόμουν. Βλέπω τον άνθρωπο που κρατούσε την ταμπελίτσα του γραφείου και πάω του μιλάω και μας δίνει τα folders με τα boarding pass και σχετικές πληροφορίες για το πρόγραμμα του ταξιδιού. Ξεκινάμε σιγά σιγά για τον έλεγχο. Πέρασα πρώτος, κομπλέ. Στον αδερφό μου ζητήθηκε να ανοίξει τη βαλίτσα. Το έκανε, προσποιήθηκαν ότι την έλεγξαν και μας άφησαν να φύγουμε. Πήγαμε και πήραμε κάτι να φάμε και κατηφορήσαμε προς την πύλη μας. Μόλις είχε σηκωθεί ο ήλιος και κρυβόταν πίσω από τα πρωινά σύννεφα και ο ουρανός στο αεροδρόμιο ήταν πορτοκαλής. Άνοιξε η πύλη και αρχίσαμε την επιβίβαση. Τα τελευταία 10 περίπου χρόνια έτυχε να πετάω μόνο με την EasyJet και πίστεψέ με, αισθάνθηκα πολύ πιο άνετα τώρα που πέταξα με την Aegean. Και μεγαλύτερο clearance και πιο εξυγχρονισμένα καθίσματα. Ειδικό ραφάκι για κινητά και USB υποδοχή δίπλα για να φορτίζεις το tablet σου. Είχε και ίντερνετ για όποιον ενδιαφέρεται. Αυτή ίσως είναι η νόρμα στα αεροσκάφη σήμερα, αλλά εμένα που δεν ταξιδεύω τόσο συχνά μου έκαναν καλή εντύπωση. Μετά από λίγο πέρασαν και μας σέρβιραν. Είχαμε ομελέτα ή σπανακόπιτα. Ήπιαμε και το καφεδάκι μας και το νεράκι μας. Όλα καλά. Στην EasyJet θα είχα ήδη πληρώσει κοντά 10 ευρώ για όλα αυτά. Thank you.
Μετά από περίπου 2 ώρες και 45 λεπτά προσγειωθήκαμε στο El Prat. Το αεροδρόμιο είναι μεγάλο και το αισθάνθηκα σύγχρονο. Στην ουσία μπορεί και να μην είναι, αλλά σίγουρα ήταν ψηλό, άνετο και welcoming. Δεν είχαμε βαλίτσες παρά μόνο τα backpack μας. Και δεν χρειάστηκε να ακολουθήσουμε τη διαδρομή για να παραλάβουμε τις αποσκευές όπως οι υπόλοιποι ταξιδιώτες. Τελικά όμως, αντί να κατευθυνόμαστε προς την έξοδο, χαθήκαμε και βρεθήκαμε κοντά στα εστιατόρια όπου και έβλεπα μια έξοδο, η οποία όπως αποδείχθηκε απλά οδηγούσε σε ένα τεράστιο αίθριο με έξτρα εστιατόρια και τα σάκια για τους καπνιστές. Πήρα τηλέφωνο την ξεναγό για να μας πει που κάνουμε λάθος και μας είπε το προφανές. Ακολουθήστε τις πινακίδες για παραλαβή αποσκευών και θα βρείτε την έξοδο. Και έτσι και έγινε. Βρήκαμε την έξοδο, βγήκαμε, συναντήσαμε την ξεναγό και είδαμε και το πούλμαν μας. Κάναμε ένα τσιγάρο, χαζέψαμε το κτίριο και μπήκαμε στο λεωφορείο. Η απόσταση από αεροδρόμιο είναι περίπου 15 χιλιόμετρα μέχρι το ξενοδοχείο, στο οποίο φτάσαμε περίπου 20 λεπτά μετά. Η ώρα ήταν πλέον 12 το μεσημέρι, μία η ώρα Ελλάδος δηλαδή, και δεν είχαν ολοκληρωθεί τα check-out, ούτε ο καθαρισμός στα δωμάτια που μας αντιστοιχούσαν. Ήμασταν και 21 άτομα στο group. Αφήσαμε λοιπόν τα σακίδια μας στην φύλαξη και βγήκαμε για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Για να έχεις μια εικόνα, το ξενοδοχείο ήταν με τα πόδια περίπου 20 λεπτά απόσταση περπάτημα από την πλατεία Καταλωνίας που θεωρείται το κέντρο της πόλης. Ξεκινήσαμε από το σταυροδρόμι των Passage de Gracia και Diagonal, όπου και συναντήσαμε αυτόν τον οβελίσκο που ονομάζεται Λάπης και σημαίνει μολύβι. Νομίζω ότι έχω βγάλει και άλλη φωτό που θα σας δείξω αργότερα, στην οποία και φαίνεται ένα άγαλμα στην άλλη μεριά του οβελίσκου. Το μόνο περίεργο με αυτόν τον οβελίσκο που βρίσκεται εκεί από το 1940 είναι ότι αντιπροσωπεύει τη νίκη του Φράνκο. Με όλα όσα έχουν συμβεί στη νεότερη ιστορία της Ισπανίας μου κάνει εντύπωση το ότι στέκεται ακόμα. Κατηφορίζοντας την Passage de Gracia, βρίσκουμε στα αριστερά μας στο νούμερο 92 την Casa Milà, γνωστή και ως La Pedrera. Είναι πολυκατοικία σχεδιασμένη από τον Gaudí μεταξύ του 1906 και 1910, ενώ επίσημα ολοκληρώθηκε το 1912. Ονομάστηκε Casa Milà γιατί το κτίριο κατασκευάστηκε ως σπίτι για την εύπορη οικογένεια Milà. Θεωρείται πρωτοποριακή ως προς τις ανέσεις στην σύγχρονη δόμηση. Διαθέτει έναν τέλειο εξαερισμό όπως και ένα υπόγειο γκαράζ. Η κατασκευή είναι ένας συνδυασμός σιδηροκατασκευής και σκυροδέματος, ενώ στο εσωτερικό του έχει προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια από τα πόμολα στις πόρτες μέχρι τα φωτιστικά που φέρουν τη σφραγίδα της ευφυΐας του Γκαουντί. Ακόμη ένας εντυπωσιακά σουρεαλιστικός χώρος με γλυπτά αποτελεί την στέγη του κτηρίου. Ο συνδυασμός της εκκεντρικότητας του κτηρίου με τα μεσοαστικά συντηρητικά έπιπλα στο εσωτερικό του δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα αντίθεση ανάμεσα στην εκκεντρικότητα του μοντερνισμού και τη σοβαρότητα της εποχής του 19ου αιώνα. Ήταν το τελευταίο αστικό έργο του πριν αφιερωθεί αποκλειστικά στη Σαγράδα Φαμίλια. Ανακαινισμένο στο πρώτερο μεγαλείο του το 1996 μετά από χρόνια εγκατάλειψης, το Pedrera στεγάζει σήμερα ένα μουσείο αφιερωμένο στον Gaudí, το εκθεσιακό κέντρο του Caixa de Catalunya. Ένα επιπλωμένο διαμέρισμα μουσείου, καθώς και ιδιωτικές κατοικίες που κατοικούνται από απογόνους των αρχικών κατοίκων. Εκείνο το χρονικό διάστημα ο Αντώνιο Γκαουντί είχε οικοδομήσει αρκετά κτίρια που του είχαν ζητηθεί από εύπορες οικογένειες καθώς ήταν ήδη γνωστός για την Σαγράδα Φαμίλια, για τους πολυελαίους τους δρόμους με στοιχεία μοντερνισμού και άλλα. Συγκεκριμένα, η Pedrera ποτέ δεν άρεσε στην οικογένεια Milà, αντιθέτως σήμερα το επισκέπτονται καθημερινά ορδές τουριστών θαυμάζοντας αυτό το περίτεχνο κτίριο. Το κτίριο είναι ενταγμένο στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, έργα του Αντώνη Γκαουντί. Αυτά για σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο πατήστε like για να με ψήσετε να κάνω κι άλλο. Bye!